Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει ενδελεχώς τις νέες κατηγορίες για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα της Κροατίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Στο θέμα αναφέρθηκε η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος Σίλβα Γιοχάνσον, απαντώντας σε ερώτηση του Euronews. Κάποιες από αυτές τις αναφορές είναι σοκαριστικές και μου προκαλούν εξαιρετική ανησυχία. Φυσικά πρέπει να διερευνηθούν. Αλλά φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο είδος ενορχιστρωμένης βίας στα εξωτερικά μας σύνορα. Και φαίνεται να υπάρχουν πιστικά αποδεικτικά στοιχεία για κακή χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φυσικά πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά. Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, δεσμεύτηκε ότι θα γίνει έρευνα για τα στοιχεία που συνέλεξαν και δημοσιοποίησαν ερευνητές δημοσιογράφοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος μας είναι φυσικά, όπως όλες οι άλλες χώρες, να προστατεύουμε τα σύνορά μας και να αποτρέπουμε την παράνομη μετανάστευση. Δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο οι παράνομες ενορχιστρωμένες μεταναστεύσεις υπό την καθοδήγηση και οργάνωση διακινητών, οι οποίοι ωφελούνται από τη δυστυχία ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για διάφορους λόγους. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι η Αθήνα αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων και τόνισε ότι η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.